να πει και σε άλλους, οπότε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς δεν περίμενα ότι τόσο σύντομα θα επιβεβαιωνόντουσαν με τον πιο σαφή τρόπο οι παραδοχές που έκανα ξεκινώντας την πρωτομιλία μου. Και ποιες είναι αυτές? Είπα αρχίζοντας την εισηγητική ομιλία μου ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ακούστηκε τίποτε το ουσιαστικό. Είπα επίσης ότι στην επιτροπή ελάχιστες φορές ακούστηκαν οι λέξεις «δημόσια τηλεόραση» και «νερίτ». Δεν προσπάθησαν δηλαδή καν να υπερασπιστούν τα μορφώματα που δημιούργησαν. Με εξαίρεση ίσως τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, με τον δεύτερο μάλιστα να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σε ό,τι αφορά την DJ αλλά και το σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης για την ΕΡΙΤ. Επίσης, κανείς δεν υποστήριξε το μαύρο που πραξικοπηματικά επέβαλε η τότε συγκυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Αρβανιτίδης, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος χθες στο μαύρο, μίλησε επί λέξη για αυταρχική πράξη της κυβέρνησης Σαμαρά. Κάτι είναι κι αυτό. Απλά να του θυμίσω ότι η αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης, η οποία προχώρησε στην αυταρχική, όπως τη χαρακτήρισε, πράξη, ήταν ο κύριος Βενιζέλος. Τι μας είπε λοιπόν για το νομοσχέδιο, για να επανέλθουμε, που συζητάμε η συνάδελφος και η συγγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυρία Βούλτεψη? Απολύτως τίποτε. Τι μας είπε για την ΕΡΤ? Απολύτως τίποτε. Τι μας είπε για το πραξικοπηματικό κλείσιμο? Απολύτως τίποτε. Τι μας είπε για το ανυπόλοιπτο μόρφωμα της Δουτού και της Νερίτ που έστησαν? Απολύτως τίποτε. Προφανώς δεν πρόκειται για παράληψη. Προφανώς και δεν πρόκειται για λάθος τακτική. Ακριβώς αυτή είναι η γνώριμη τακτική τους. Όταν υπάρχει ένδυα επιχειρημάτων, τότε η μπάλα πάει στην εξέδρα. Ουσιαστικά το μόνο που είχε να πει η κυρία Βούλτεψη για το νομοσχέδιο που συζητάμε είναι ότι δήθεν η κυβέρνηση θέλει να αποκαταστήσει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ, κυρία Βούλτεψη, πραγματικά η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Να το ξαναπούμε λοιπόν. Όσοι εργάζονταν, λέει το νομοσχέδιο, με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις 11 Ιουνίου του 2013, που επιβάλλατε το μαύρο, επανέρχονται στη δουλειά τους. Για τους συμβασιούχους υπάρχει πρόβλεψη που είπαμε πολλές φορές. Επανέρχονται, κυρία Βούλτεψη, όλοι οι συνάδελφοι στη δουλειά τους. Από τη νέα ΕΡΤ δεν αποκλείεται κανένας. Δεν αποκλείεται κανένας. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε ότι σε κάτι είμαστε μεροληπτικοί και πρέπει αυτό να το αποδεχθούμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Αποκλείουμε σκοπίμως κάποιους από τη νέα ΕΡΤ. Αποκλείουμε το προσωπικό των ειδικών θέσεων. Αποκλείουμε το στρατό των συμβούλων που εσείς, κυρία Βούλτεψη, και οι προηγούμενοι κυβερνώντες είχατε στήσει. Το ομολογούμε λοιπόν ότι αποκλείουμε τα δικά σας χρυσοπληρωμένα παιδιά και κυρίως αποκλείουμε τις πρακτικές σας. Στην ΕΡΤ δεν θα υπάρχει ο στρατός των διορισμένων κυβερνητικών παραγόντων που επί των ημερών σας από θέσεις κλειδιά έκανε την ΕΡΤ μηχανισμό κυβερνητικής προπαγάνδας. Και σε αυτό ναι, δηλώνουμε απόλυτα μεροληπτικοί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά για τη μη κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης ή για φακουδάκια με τα οποία πάμε να φωτίσουμε το μαύρο. Ξέρετε, μπορούμε να μένουμε στη διαφωνία για τη διαφωνία, στην κόντρα για την κόντρα, αλλά ακόμα και ένα φακουδάκι μπορεί να ρίξει φως, αρκεί να το χρησιμοποιεί σωστά. Το μείζον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ξανανοίγει ΕΡΤ και όχι ο τρόπος, αν δηλαδή καταργείται η οικία. Γιατί δυστυχώς, όσο ακόμα είμαστε, και το ξαναλέω δυστυχώς, στον καπιταλισμό είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε και κάποιες νομοτεχνικές οδούς που υπηρετούν το στόχο και που εν προκειμένου είναι το άγνωστο.
άμεσο άνοιγμα της ΕΡΤ με διαδικασία συνέχειας και όχι ασυνέχειας, με αλφα αστερητικό, η επιστροφή των εργαζομένων και η διαφύλαξη της περιουσίας της ΕΡΤ, η οποία είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτός είναι ο στόχος και είναι πολύ συγκεκριμένος και αυτός ο στόχος είναι πολύ πραγματικός. Θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξανανοίξει η ΕΡΤ? Θέλετε να γυρίσουν όλοι οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους χωρίς εκδικητισμούς και χωρίς ρεβανσισμούς? Θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμα και μέσα από αυτό το κακό για σας νομοσχέδιο να προβλέπετε η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων? Σε αυτά να απαντήσετε. Το στρίβιν δια της καταγγελίας του καπιταλισμού είναι εύκολο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αλλά μέχρι να λύσουμε οριστικά την αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι καθημερινά να παλεύουμε με όρους μυρμηγκιού για την αλλαγή των συσχετισμών αλλά και την τροποποίηση των συνειδήσεων. Αυτό είναι το πιο λενινιστικό και ταυτόχρονα γοητευτικό καθήκον για την αριστερά. Και σας διαβεβαιώνω, και λυπάμαι που δεν είναι εδώ πέρα οι αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, ότι είμαι σίγουρη ότι το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, ότι ύστερα από 22 μήνες αγώνα η συνείδηση όσων αγωνίστηκαν είναι πολύ διαφορετική. Και αυτή η αλλαγή είναι το πιο ελπιδοφόρο βήμα για την υπηρέτηση του μεγάλου στόχου. Θα την προσπεράσουμε σαν να μην έγινε τίποτε ή θα πάμε ένα βήμα πιο κάτω? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά για το εποπτικό συμβούλιο που καταργείται. Ακούστηκαν πολλά για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, τα έργα και τις ημέρες του εποπτικού συμβουλίου τα περιέγραψαν πολύ γλαφυρά η δική σας εκλεκτή, κυρία Βούλτεψη. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε. Και ο κύριος Προκοπάκης και ο κύριος Ζούλας, ακόμη και ο κύριος Καψής. Εμείς δεν χρειάζεται, σας διαβεβαιώ, να πούμε τίποτε. Και τις κομματικές παρεμβάσεις κατήγγυλαν και τη λογοκρισία της ομιλίας Τσίπρα στη ΔΕΘ αποκάλυψαν και τις προπιέσεις για προσλήψεις δικών σας παιδιών ομολόγησαν και για αμαρτωλές συμβάσεις παραγωγής που κόβονταν και την άλλη μέρα εμφανίζονταν από το παράθυρο μίλησαν. Ανατρέξτε σε όσα οι από σας διορισμένοι έχουν πει και σε αυτούς να απαντήσετε, όχι σε μας. Για να κάνω και ένα ρητορικό ερώτημα. Ποιος αμνίστευσε τον ειδικό διαχειριστή Γκίκα Μάναλη, κυρία Βούλτεψη? Ποιος εκ των προτέρων τον αθώωσε για πράξεις και παραλήψεις του? Και είναι δέσμευσή μας ότι όλα τα πεπραγμένα θα διερευνηθούν. Όλα. Κανείς, μα κανείς, δεν θα είναι στο απειρόβλητο. Ο νόμος θα ισχύσει για όλους. Επίσης ακούστηκε ότι θέλουμε να καταργήσουμε το συνδικαλισμό. Από πού προκύπτει αυτό? Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα βγουν με την πιο δημοκρατική διαδικασία που είναι άμεση και καθολική ψηφοφορία. Και κανείς δεν τους απαγορεύει να είναι μέλη των σωματείων τους. Επιπλέον είναι δυνατόν να καταγγέλλεται μια κυβέρνηση της αριστεράς ότι θέλει να καταργήσει το συνδικαλισμό όταν το νομοσχέδιο μέσα από τα άρθρα του προβλέπει την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων? Οι συλλογικές συμβάσεις με τα σωματεία δεν θα υπογραφούν? Μην τραβάμε λοιπόν από τα μαλλιά τις δίθεν αντιθέσεις μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση για το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν αναφέρομαι στις τιμένες τοποθετήσεις για το θέμα, αλλά στην πραγματική αγωνία πολλών μελών του Κοινοβουλίου για την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Από την αρχική ομιλία μου είπα ότι κανένας νόμος, όσο άρτιος κι αν είναι, δεν μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για ένα θέμα όπως η ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η πολιτική βούληση έχει σημασία, κυρίως όμως έχουν σημασία οι διαδικασίες αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας που από τη μια αποτρέπουν τις αυθαιρεσίες και τα ρεσάλτα και από την άλλη επιβάλλουν το διαρκή έλεγχο και τη διαφάνεια. Και η κυβέρνηση
αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να δεσμευθεί ότι το πλαίσιο που θα διαμορφώσει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτρέπει τις άνωθεν παρεμβάσεις και θα ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην κοινωνία για να είναι αυτή ο τελικός κριτής. Πάρτε το λοιπόν απόφαση, κύριοι της προηγούμενης συγκυβέρνησης. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την πρακτική σας. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στις αρχές μας και μην απαξιώνετε τη Συμφωνία Αρχών που για πρώτη φορά θεσμοθετείτε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στις αρχές μας. Θα γίνει και θα είναι ουσιαστική. Θα είναι δεσμευτική η Συμφωνία Αρχών, θα είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και την ελευθεροτυπία έχουμε αρχές. Και θα τις αποδείξουμε και σε θεσμικό επίπεδο και κυρίως στην πράξη. Επίσης, μην περνάτε στα ψηλά τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου. Είναι πρόκληση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, που μπορεί να αλλάξει τη σχέση δημόσιας, ραδιοτηλεόρασης και κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι τα στοιχήματα είναι και μεγάλα, είναι και ανοιχτά. Με αυτά τα στοιχήματα θέλουμε να αναμετρηθούμε. Έτοιμες και εύκολες συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρχει πολιτική βούληση, προθέσεις και διαρκής αγώνας, καθημερινή ανάγκη και μάχη για να κερδιθούν τα στοιχήματα και για να μην οδηγήσουν οι καλές προθέσεις στην κόλαση. Το ανοιχτή, ανεξάρτητη, ακιδεμόνευτη, πλουραλιστική, ζωντανή ΕΡΤ το εννοούμε. Το εννοούμε και θα το παλέψουμε κόντρα στην πεπατημένη. Με πίστη στους ίδιους τους εργαζόμενους, με απέτηση για συμμετοχή της κοινωνίας, φιλοδοξούμε ότι το αποτέλεσμα δεν θα μας διαψεύσει. Κλείνοντας, να αναφερθώ και στα σημερινά, έγινε λόγος για σύγκρουση συμφερόντων. Μπήκε μάλιστα και ηθικό ζήτημα, γιατί η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εγώ, είμαι δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Επειδή μπήκε και στην Επιτροπή το θέμα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι πολύ περήφανη που είμαι δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μια από τους χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονταν με τη συλλογική του σύμβαση και δεν πήραν ούτε καν, κυρία Βούλτεψη, την προβλεπόμενη αποζημίωσή τους, αλλά ούτε καν και τα δεδουλευμένα τους. Είμαι πολύ περήφανη για τον αγώνα που δώσαμε με εκατοντάδες συναδέλφους, έναν αγώνα που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία. Και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι ειδική αγορήτρια για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είμαι πολύ περήφανη που αυτή εδώ η κυβέρνηση σταματά ένα πραξικόπημα. Είμαι πολύ περήφανη που αυτή εδώ η κυβέρνηση τολμά να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα με τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια το παλιό πολιτικό σύστημα έκανε business και έστρωνε καριέρες και δουλειές. Και επειδή πρόκειται για κορυφαίες πολιτικές παρεμβάσεις, με βαθιά και ουσιαστικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, μόνο ζητήματα ηθικής δεν μπορείτε να γύρετε. Το ηθικό του πράγματος το αποδεικνύουν οι καθημερινές πράξεις και πολύ περισσότερο το αν οι πράξεις αυτές αναφέρονται στην κοινωνία και γίνονται από την ίδια την κοινωνία αποδεκτές. Εν προκειμένου, η μόνη σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει, και αυτή την αναγνωρίζουμε, είναι η σύγκρουση με τα κατεστημένα συμφέροντα που υπηρέτησαν και υπηρετήθηκαν από το πιο σάπιο πολιτικό σύστημα, το οποίο όταν πεθαίνει βγάζει στην κυριολεξία νύχια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Γερίτση.